Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον σβηστήρα, τη γόμα. Κατά την επεξεργασία εικόνων, πολλές φορές χρειάζεται να διαγράψουμε ένα τμήμα της εικόνας με το οποίο δουλεύουμε. Για το παράδειγμα μας, ίσως χρειαστεί να διαγράψουμε τμήματα του περιγράμματος που σχεδιάσαμε. Ορίζουμε ως χρώμα φόντου το λευκό, επειδή στην πραγματικότητα ο σβηστήρας διαγράφει ζωγραφίζοντας με το χρώμα του φόντου. Αν όμως το αρχείο μας έχει διαφάνεια στην στρώση φόντου background, τότε ο σβηστήρας θα κάνει διαφανείς τις περιοχές στις οποίες θα σβήσουμε. Εμείς ούτως ή άλλως, όπως βλέπετε εδώ, έχουμε λευκό χρώμα στο background color. Ας πατήσουμε το εργαλείο του σβηστήρα από εδώ. Βλέπετε ότι έχουμε τρία διαφορετικά εργαλεία για το σβηστήρα. Εμείς επιλέγουμε το πρώτο, το Eraser Tool. Και εμφανίζεται η γραμμή επιλογών του εργαλείου, όπως βλέπετε εδώ πάνω. Το εργαλείο επιλογών του σβηστήρα. Πατώντας τώρα στο κάτω βέλος στα δεξιά του πλαισίου brush, εδώ όπως ακριβώς σας δείχνω, μπορούμε να εμφανίσουμε το πτυσσόμενο μενού brushes και να επιλέξουμε το είδος και το μέγεθος της μύτης της γόμας από εδώ. Δηλαδή, όπως βλέπετε, έχω 66, μπορώ να το κάνω στα 25. Οπότε θα αλλάξει και το μέγεθος της γόμας. Βλέπετε τώρα ότι έχω έρθει σε αυτό το μέγεθος εδώ. Στην συνέχεια, από το πτυσσόμενο μενού Mode, κατάσταση της γραμμής επιλογών, μπορούμε να επιλέξουμε την κατάσταση του εργαλείου. Η κατάσταση που μπορεί να πάρει το εργαλείο μπορεί να είναι μύτη πινέλου, το brush, μπορεί να είναι μύτη μολυβιού pencil ή τετράγωνη μύτη, το block, εδώ. Αν επιλέξουμε brush, όπως είναι αυτή τη στιγμή, έχουμε το αποτέλεσμα αυτό. Αν επιλέξουμε pencil, το αποτέλεσμα μας είναι αυτό. Και αν επιλέξουμε block, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Ας επιλέξουμε pencil εμείς. Και πάμε να διαγράψουμε κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι. Ας πάμε εδώ. Διαγράψουμε αυτό, όσο πολύ περισσότερο το πατάμε, τόσο περισσότερο διαγράφεται, όπως βλέπετε. Φυσικά θα μπορούσαμε να έχουμε και μικρότερη διάμετρο, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Εδώ, όπως βλέπετε, το χάλασα, θα το δούμε στη συνέχεια. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γόμα. Ας δοκιμάσουμε και το block, να δείτε τι κάνει το block. Διαγράφει κομμάτια, τετραγωνισμένα κομμάτια από το αντικείμενό μας. Ενώ το brush είναι παρόμοιο με το προηγούμενο. Τώρα το εργαλείο του σβηστήρα, το eraser, πολλές φορές δεν είναι κατάλληλο για την διαγραφή της περιοχής που θέλουμε να διαγράψουμε. Για το λόγο, αυτό το πρόγραμμα μας διαθέτει ακόμα δύο εργαλεία για το σβήσιμο περιοχών μιας εικόνας. Συγκεκριμένα, τα εργαλεία, όπως τα είδαμε και προηγουμένως, από εδώ, αν ανοίξουμε την λίστα, είναι το background eraser, για να σβήσουμε το φόντο και να διατηρήσουμε το αντικείμενο που βρίσκεται στο προσκήνιο. Το εργαλείο αυτό μετατρέπει τα εικονοστοιχεία τα οποία εμφανίζονται σε διαφανή. Το μαγικό σβηστήρα, το Magic Eraser, για να διαγράψουμε ταυτόχρονα όλα τα ομοιόχρωμα εικονοστοιχεία μιας περιοχής. Θα τα δούμε κάποια στιγμή συνέχεια. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον κουβά χρώματος. Εκτός από την χρήση του πινέλου που είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, το πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τον κουβά χρώματος στο Paint Bucket, προκειμένου να εφαρμόσουμε ένα ομοιόμορφο χρώμα σε ένα τμήμα της εικόνας μας. Με το εργαλείο αυτό, το οποίο βλέπετε ότι βρίσκεται εδώ μέσα, μπορούμε να γεμίσουμε με χρώμα γειτονικά εικονοστοιχεία της εικόνας μας που έχουν παρόμοιο χρώμα. Για να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο αυτό στον χρωματισμό ενός τμήματος της εικόνας, πρέπει να διαλέξουμε το χρώμα του πρώτου πλάνου που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Για το παράδειγμα μας, ας επιλέξουμε πράσινο χρώμα. Κάνουμε ένα κλικ εδώ, εμφανίζει το παράθυρο, επιλέγουμε κάποια από τα χρώματα εδώ, πατάμε OK και βλέπετε ότι έχουμε το πράσινο χρώμα. Επιλέγουμε το εργαλείο του κουβά χρώματος, του Paint Bucket, από εδώ που σας έδειξα προηγουμένως. Ας πατήσουμε ανέρεση, γιατί μου ξέφυγε και μπήκε γύρω από το επιλεγμένο περίγραμμα. Δείχνουμε στο εσωτερικό της ρήγας του ανεμόπτερου εδώ, για παράδειγμα, κάνουμε ένα κλικ και το βάφουμε με το χρώμα το οποίο επιλέξαμε από εδώ.
Αν θέλουμε τώρα αντί για το επιλεγμένο χρώμα πρώτου πλάνου, το foreground, μπορούμε να γεμίσουμε την επιλεγμένη περιοχή με κάποιο μοτίβο, pattern. Απλώς πατάμε πάνω στο βέλος του πρώτου πτυσσόμενου μενού της γραμμής από εδώ και επιλέγουμε pattern της γραμμής επιλογών. Οπότε, αν χρησιμοποιήσουμε το Penny Bracket Tool, εδώ μπορούμε να το γεμίσουμε με το επιλεγμένο pattern από εδώ μέσα. Αν ανοίξουμε τώρα τη λίστα, αν αποφασίσουμε τελικά να χρησιμοποιήσουμε κάποιο μοτίβο ως γέμισμα, το επιλέγουμε από αυτό το πτυσσόμενο μενού, όπως βλέπετε εδώ. Εγώ χρησιμοποίησα το επιλεγμένο, μπορούμε να διαλέξουμε κάποιο άλλο, αυτό για παράδειγμα, και συνέχεια να έρθουμε να το εκχωρήσουμε εδώ πέρα. Πώς δημιουργούμε τα patterns, ίσως κάποια στιγμή αργότερα να το ξεκαθαρίσουμε. Ας δοκιμάσουμε να βάλουμε και κάποιο άλλο χρώμα από εδώ. Πατάμε OK. Πρέπει να πατήσω αναίρεση του Paint Bracket Tool και να έρθω εδώ να το αλλάξω και να βάλω το foreground για να πάρει το χρώμα γεμίσματος. Τώρα, εκτός από την εφαρμογή ενός ομοιόμορφου χρώματος σε περιοχές μιας εικόνας, μπορούμε να εφαρμόσουμε σε αυτά και εφέ διαβάθμισης χρωμάτων, το degradé όπως λέγεται. Δηλαδή, μπορούμε να γεμίσουμε ένα τμήμα της εικόνας με μια χρωματική παλέτα η οποία θα ξεκινάει από ένα χρώμα και θα καταλήγει σε κάποιο άλλο. Αυτό το αποτέλεσμα έχει το εργαλείο degradé, το gradient το οποίο είδαμε προηγουμένως εδώ. Είναι αυτό εδώ το εργαλείο. Για να εξοικειωθούμε με τη χρήση αυτού του εργαλείου, θα εφαρμόσουμε ένα εφέ διαβάθμισης περιοχής που βρίσκονται μέσα στο σύννεφο, ας πούμε. Επιλέγουμε την περιοχή την οποία θα εφαρμόσουμε το εφέ διαβάθμισης. Για το δικό μας παράδειγμα, επιλέγουμε το εσωτερικό του σχήματος γύρω από τον αθλητή με το ανεμόπτερο. Αν θέλουμε, μπορούμε να επιλέξουμε περισσότερα τμήματα με το Magic Wand σε συνδυασμό με την εντολή Add Selection. Ας πάμε από εδώ, κάνουμε ένα κλικ εδώ μέσα και το επιλέγουμε. Και μπορούμε συνέχεια, στη συνέχεια όπως κάναμε προηγουμένως, μπορούμε να επιλέξουμε εδώ το εργαλείο. Πρέπει οπωσδήποτε να είναι επιλεγμένο το εργαλείο Gradient Tool, έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν οι ρυθμίσεις στο Option Bar, όπως βλέπετε εδώ πάνω, στην κορυφή της οθόνης. Από το πτυσσόμενο μενού, τώρα στο αριστερό μέρος της γραμμής επιλογών, μπορούμε να διαλέξουμε αν θα χρησιμοποιήσουμε τα χρώματα του πρώτου πλάνου και φόντου ή κάποια από τους προεπιλεγμένους συνδυασμούς χρωμάτων διαβάθμισης, αν το ανοίξουμε εδώ. Όπως βλέπετε εδώ, μπορούμε να διαλέξουμε ποιο από αυτά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ας δοκιμάσουμε να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο. Επιλέγουμε, πατάμε από αριστερά, τραβάμε δεξιά, το αφήνουμε και το αποτέλεσμα το βλέπετε εδώ. Ας πατήσω αναίρεση. Θα μπορούσαμε φυσικά να επιλέξουμε και την διεύθυνση της διαβάθμισης πατώντας σε ένα από τα συγκεκριμένα κουμπιά όπως τα βλέπετε εδώ. Το Linear Gradient, όπως το βλέπετε, είναι το γραμμικό degradé, εφαρμόζει διαβάθμιση των χρωμάτων σε μια ευθεία γραμμή. Το Radial Gradient, εδώ, το οποίο εφαρμόζει κυκλικό degradé, εφαρμόζει διαβάθμιση των χρωμάτων σε ένα κυκλικό σχήμα, δηλαδή. Εδώ έχουμε το γωνιακό degradé, εφαρμόζει την διαβάθμιση των χρωμάτων σαρώνοντας την περιοχή με αριστερόστροφη φορά δημιουργώντας μια γωνία. Εδώ έχουμε το κατοπτρικό degradé, το reflected gradient, το οποίο εφαρμόζει τη διαβάθμιση των χρωμάτων χρησιμοποιώντας συμμετρικές γραμμές σε μία από τις δύο πλευρές της αφετηρίας δημιουργώντας την αίσθηση της αντανάκλησης. Ας το δοκιμάσουμε και αυτό να το δείτε, αφού το επιλέξουμε πρώτα, δεν το επέλεξα. Και τέλος υπάρχει το συγκεκριμένο, ας πατήσουμε αναίρεση να δοκιμάσουμε και το τελευταίο. Εσείς δοκιμάστε τα όλα για να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Έχουμε το ρομβοειδές degradé, το diamond degradé, το οποίο εφαρμόζει διαβάθμιση χρωμάτων από το εσωτερικό προς το εξωτερικό της αφετηρίας. Εδώ, θα τραβήξω από εδώ προς τα εδώ. Το αποτέλεσμα το βλέπετε από το εσωτερικό προς το εξωτερικό, το χρώμα γεμίσματος το οποίο βάλαμε. Δοκιμάστε κι εσείς να το χρησιμοποιήσετε. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σταγονόμετρο. Πριν όμως το χρησιμοποιήσω, πάμε με το να αφαιρέσουμε την επιλογή, το deselect, και να ενεργοποιήσουμε την ρύθμιση continuous εδώ, έτσι ώστε με το Magic Wand Tool να επιλέγει μόνο κομμάτια εσωτερικά, και χρησιμοποιώντας και το add to selection να επιλέξουμε τα κομμάτια που θέλουμε
γύρω από το αντικείμενό μας. Και έτσι όπως είναι επιλεγμένα αυτή τη στιγμή, τώρα να πάμε στο Gradient Tool, να διαλέξουμε όποιο θέλουμε, όποιο θέλετε εσείς και να το χρησιμοποιήσετε. Με διπλό κλικ πατάμε από εδώ και τραβάμε έτσι ώστε να μπει μόνο στο επιλεγμένο. Βλέπετε ότι κάποιο κομμάτι το έχω αφήσει απ' έξω. Εδώ μπορούμε να αφαιρέσουμε το, με το deselect το κομμάτι αυτό και να πάμε ξεχωριστά με το Magic Wand Tool να το επιλέξουμε και συνέχεια πάλι με το ίδιο εργαλείο να το έχουμε ξεχωριστά εδώ. Θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όλο μαζί αν τα είχα επιλέξει σωστά. Δοκιμάστε το εσείς να το δείτε. Τώρα πολλές φορές το χρώμα το που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σε μια επιλεγμένη περιοχή υπάρχει ήδη σε ένα άλλο τμήμα της εικόνας μας. Για να χρησιμοποιήσουμε την ίδια ακριβώς απόχρωση μπορούμε να επιλέξουμε το εργαλείο του σταγονόμετρου, το eyedropper όπως λέγεται. Είναι αυτό εδώ το εργαλείο, το οποίο το επιλέγουμε, πατάμε στο σημείο της εικόνας που έχει την επιθυμητή απόχρωση, ας υποθέσουμε ότι θέλουμε από εδώ και βλέπετε αμέσως ότι το χρώμα του πρώτου πλάνου έχει πάρει το χρώμα το οποίο επιλέξαμε με το eyedropper. Μπορούμε να επιλέξουμε οποιοδήποτε άλλο θέλουμε και με αυτόν τον τρόπο να πάρει το χρώμα της επιλογής μας, όπως βλέπετε εδώ. Κάθε φορά που κάνουμε κλικ επιλέγει διαφορετικό χρώμα στο foreground color. Ένας άλλος τρόπος τώρα για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να επιλέξουμε ένα χρώμα είναι η παλέτα color που εμφανίζεται στο συνήθως στο δεξιό τμήμα του παραθύρου της εφαρμογής μας. Εμείς θα πρέπει να πάμε από το μενού Window να δούμε αν η παλέτα color υπάρχει ή δεν υπάρχει. Δεν είναι ενεργοποιημένη και ενεργοποιούμε όπως βλέπετε από εδώ. Αυτή είναι η παλέτα. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη παλέτα σύροντας τον ροστάτη κάθε χρώματος προς την κατάλληλη κατεύθυνση. Όπως βλέπετε εδώ υπάρχει το RGB χρωματικό με το red, επιλέγοντας από εδώ το green, το blue και παίρνοντας το χρώμα το οποίο θέλουμε από εδώ. Με αυτόν τον τρόπο το αποτέλεσμα το έχουμε εδώ. Θα μπορούσαμε να επιλέξουμε αυτόματα από εδώ παίρνοντας τις ρυθμίσεις αμέσως στο foreground color. Αυτά και για την χρήση της παλέτας color. Ευχαριστώ πολύ, με ακούσατε, καλή συνέχεια.